Εδώ είμαστε για το τρίτο μέρος της σημερινής μετεκλογικής εκπομπής. Αναλύσαμε στα δύο προηγούμενα τι έγινε και πώς προέκυψε το χθεσινό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για την αυριανή μέρα της χώρας. Με σας ξεκινάω, κύριε Μπουντλογιάννη, πάλι. Ο λαός σας έδωσε το καρπούζι, σας έδωσε και το μαχαίρι με το χθεσινό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να το κόψετε σωστά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φάμε κι εμείς. Δεν το εισπράττω εμείς ότι έχουμε το μαχαίρι και το πόνι και κόβομαι κατά το δοκούν. Πριν πάω όμως στην ερώτηση σας, θέλω να κάνω μια ολιγόλεπτη, γλίγορη τοποθέτηση στο προηγούμενο που αναφέρθηκε από τους αγαπητούς συνομιλητές σε σχέση με την εκπροσώπηση και για τα προβλήματα της περιφέρειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας και έχει διακηρύξει ότι αυτό το βαθμό και είναι στη κουλτούρα του να τον ενισχύσει προκειμένου τα προβλήματα να είναι αμεσοδημοκρατικά να λύνονται. Αυτό είναι και αυτό θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα προβλήματα της περιφέρειας και πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα από ό,τι πήγαμε στο προηγούμενο διάστημα. Και γενικότερα έχετε δεσμευτεί ότι θα καταργήσετε τον πόνους των 50 εδρών. Περιμένουμε να το δούμε. Το είπαμε αυτό και από την αρχή. Δεν χρειάζεται να το... Λοιπόν, τώρα σε σχέση με την ερώτηση που είπατε, που με ρωτήσατε... Πώς θα προχωρήσετε από εδώ και στο εξής, με δεδομένο ότι εσείς καθορίζετε τις εξελίξεις. Βγάζω και το καρπούζι, βγάζω και το μαχαίρι, αφού σας ενοχλεί. Κοιτάξτε, εμείς εδώ εισπράττουμε ως εξής το αποτέλεσμα. Είπα και στην αρχή ότι είναι μια σπουδαία νίκη. Η εντολή του Γενάρη ήταν μια εντολή για διαπραγμάτευση, η οποία μπορεί να διαφωνούμε για τον τρόπο που έγινε, γιατί εμείς υπολογίζουμε ότι εμείς εκτιμούμε ότι ματώσαμε, ότι εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια, ότι να μην τα αναφέρω ένα προς ένα. Η σημερινή εντολή, η χθεσινή εντολή, είναι εντολή διακυβέρνησης. Από εδώ και πέρα πρέπει να κυβερνηθεί ο χώρος σε βάθος τετραετίας και να απλώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμά του, αυτό που μπορεί να κάνει μέσα στα σφιχτά πλαίσια. Μήπως εμπεριέχει όμως ρίσκο η επιλογή σας να συμπορευτείτε μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεδομένου ότι πρώτον έρχονται και άλλα δύσκολα μέτρα στο πλαίσιο της συμφωνίας ουμίν και περισσότερα αν κατηστραβώσει στην εφαρμογή. Κατάλαβα το ερώτημα σας. Αν μπορέσουμε να εμπνεύσουμε και την πρώτη τοποθέτηση, αν θέτε διάγγελμα του Πρωθυπουργού, κάτι άλλο είπε. Όμως μένει να το δούμε. Μιλάτε για το άνοιγμα αυτή τη στιγμή στο Πασόκ, προέχει κυρίως να τρέξουμε. Και αυτό ήταν να τρέξει, δηλαδή να δημιουργηθεί κυβέρνηση, να στηθεί. Τετάρτη πρέπει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό. Και όλα τα άλλα θα δείξουμε τώρα από εδώ και πέρα πόσο μπορούμε αυτά που λέμε να τα κάνουμε πράξη. Θεωρείτε δηλαδή ότι σε δεύτερο χρόνο ενδέχεται να διευρυνθεί ο κυβερνητικός συνασπισμός? Θεωρώ ότι θα διευρυνθεί. Θεωρώ ότι θα διευρυνθεί. Θα διευρυνθεί μέσα σε μια προγραμματική βάση η οποία θα απαντάει στις σημερινές συνθήκες, στις σημερινές δυσκολίες που υπάρχουν. Εμείς η νέα διακυβέρνηση θεωρούμε ότι έχει περιθώρια να υπουλωθούν οι πολλές αδικίες που είναι να εφαρμοστούν με το νέο μνημόνιο. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν περιθώρια, παραδείγματος χάρη δημιουργηθήκαν περιθώρια πέρα από τα σκληρά μέτρα, τα δημοσιονομικά, τα φορολογικά και όλα αυτά τα πράγματα, δημιουργήθηκαν περιθώρια για να λυθεί, να επαναδιαπραγματευτεί, αν δείτε, και να λυθεί το θέμα του ΑΔΜΙΑ. Δημιουργήθηκαν περιθώρια για το χαρακτήρα του νέου ταμείου. Το νέο ταμείο δεν είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Το νέο ταμείο δεν είναι αυτό το οποίο θα ξεπουλάει προκειμένου να πληρώνει τους δανειστές. Μπορούν να δημιουργηθούν περιθώρια για την εξυγίαση. Σε σχέση με το ταμείο. Πρώτα δημιουργήθηκε το ταμείο και μετά τα περιθώρια. Δεν προϋπήρχε. Είπαμε αυτό, ότι είναι μια συνεχή, μια δυναμική, δεν είναι μια στατική διαδικασία. Αυτή η κουβέντα στις Βρυξέλλες όμως δεν είναι μέσα χαρακωμένη μέσα στα στενά περιθώρια της συμφωνίας. Όπως και οι εργασιακές σχέσεις, όπως και η εξυγίαση του τραπεζικού συστήματος. Αυτά θα προσπαθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα προτάξει για αυτά έτσι, για να μπορέσει να αμβλύνει, αν θέτε, τη σκληρή και επώδυνη σε έναν βαθμό συμφωνία. Δημοσιονομικά, για να μπορέσετε να επουλώσετε σε έναν βαθμό τις πληγές που ανοίγει στην κοινωνία η εφαρμογή και του τρίτου μνημονίου. Η βασική σας κατεύθυνση θα είναι αύξηση των εσόδων
ή μείωση των εξόδων. Γιατί έχετε κατηγορηθεί για αυτό το πράγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που προσπαθεί να έχει ένα μεγάλο, ένα πολυέξοδο κράτος για να μπορέσει να έχει έσοδα για να ασκήσει κοινωνική πολιτική, πάλι από τους Έλληνες φορολογούμενους θα τα πάρει. Μακριά και από τα δύο αυτά που είπατε. Η βασική κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ, για να το πω λαϊκά, είναι πώς θα μπει το μαγαζί μπροστά να δουλέψει. Πώς θα μπορέσει η παραγωγική ανασυγκρότηση να πάρει σάρκα και ωστά και στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα. Εκεί θα κριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ εάν είναι άξιος να τα καταφέρει. Μάλιστα. Κύριε Σκενοπλοκάκη, τι στάση θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία απέναντι στη καινούργια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ? Σε όποιος θα είναι, γιατί ακούσαμε τον κύριο Μπουτλογιά να λέει ότι ενδέχεται. Για την ώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ η συγκυβέρνηση. Πάντως ακόμα και αν ανοίξουν οι πόρτες της κυβέρνησης, για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι κλειστές, αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω καν αν θα θέλετε να μπείτε παρά τα όσα λέγατε. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχουν ούτε στεγανά ούτε κλειστές πόρτες. Οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν κατά καιρούς. Είδατε με πόση ευκολία ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, τη στήριξη για να σωθεί η χώρα. Με περισσή ευκολία. Θα την έχει τη στήριξη. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ένα πράγμα. Στην εφαρμογή του μνημονίου. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ένα πράγμα. Στην ιστορία των 40 Βούτσης. Ετών. Είχε πει ο κύριος Βούτσης προεκλογικά και είχε κατακριθεί πολύ γι' αυτό ότι αν είμαστε αντιπολίτευση δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέληξε στα 2,5 χρόνια αντιπολίτευσης. Και ο κύριος Βορύδης χθες το βράδυ είπε: τώρα είμαστε αντιπολίτευση, ό,τι δεν μας αρέσει δεν το ψηφίζουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, δεν χρειάζεται να το αποδείξει, ότι είναι ένα κόμμα ευθύνης. Ότι στη δύσκολη στιγμή βρίσκεται πάντα εκεί προς όφελος του ελληνικού κράτους, προς όφελος της χώρας μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι στα 2,5 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισε ούτε ένα νομοσχέδιο. Ένα καλό δεν ευρέθηκε στα 2,5 χρόνια. Απορώ. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω ότι όλα ήταν κακά, ή στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν λάβει λάθος την εντολή του λαού. Η εντολή του λαού σε όλα τα κόμματα είναι: κυβερνήστε μας, βοηθήστε τη χώρα να βγει από το τέλμα που έχει περιέλθει. Αυτή είναι η εντολή. Εγώ αυτό που είδα σήμερα και με παραξένεψε είναι ότι εκεί το πιο αντιμνημονιακό κόμμα που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τους ΑΝΕΛ, αλλά κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ετοιμάζει να δημιουργήσει Υπουργείο Μνημονίου. Αυτό άκουσα. Και λέω πώς, από το σκίσιμο του μνημονίου του Γενάρη, φτάσαμε στο να δημιουργούμε Υπουργείο. Από το σκίσιμο δεν φτάσαμε αυτό στο Υπουργείο. Αυτό βέβαια δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες. Προσέξτε να δείτε, εγώ κρίνω σε βάθος χρόνου και ξαναλέω. Ότι για να μπορέσει να ασκήσει τη δική του πολιτική, το να έρχεσαι, θα πρέπει να εφαρμόσει. Το να έρχεσαι στην λογική και στην πραγματικότητα είναι πραγματικά ένα σημάδι πάρα πολύ καλό. Χαιρόμαστε που αντιμετωπίζει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και προβλέπω ότι σε μια πιθανή. Γιατί οι εκλογές πάλι θα προκύψουν και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά δυστυχώς με το σχήμα που υπάρχει το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να περπατήσει πολύ καιρό. Γιατί το μνημόνιο που έρχεται είναι πάρα πολύ σκληρό. Το μνημόνιο που έρχεται είναι αποκλειστικά υπεύθυνο ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ για αυτό που θα έρθει. Τα μέτρα που θα πάρουμε είναι τεραστίων διαστάσεων. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσουν μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα που ήδη έχουν. Θα ζητήσουν βοήθειες από τρίτους. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και έχουν αυτό το συνέστημα ότι είναι σίγουρο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έρθει να στηρίξει οτιδήποτε θετικό για τη χώρα. Δεν θα αφήσει τη χώρα. Και είναι πάρα πολύ ήσυχοι γι' αυτό. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία το κυβερνούσε, ποτέ δεν είχε αυτή τη στήριξη από μια αντιπολίτευση που πρέπει να είναι σοβαρή και όχι να έχει μια τάση να μηδενίζει τα πάντα. Γιατί εμείς είχαμε μια αντιπολίτευση που το κυβερνούσαμε, η οποία μηδένιζε τα πάντα. Για να δεν δούμε υπήρχε τίποτα θετικό. Ποια θα είναι η συμπολίτευση και ποια είναι η αντιπολίτευση από εδώ και στο εξής. Θεωρείτε ότι έπρεπε. Ή πρέπει, μάλλον από τη στιγμή που είναι ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο, να συμμετάσχουν και άλλες παρατάξεις στη συγκυβέρνηση? Θεωρώ ότι καμία μα καμία παράταξη δεν θα μπορούσε μόνη της να βρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Και κυρίως δεν θα μπορούσε να βρει λύσεις τις οποίες θα τις αποδεχτεί ο λαός. Δυστυχώς, μακάρι να διαψευστώ, αλλά προβλέπω ότι θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Στην πορεία η ζωή του Έλληνα θα δυσκολεύει όσο περνάνε. Και το κυριότερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις ιδεοληψίες που έχει. Δεν μπορεί να φέρει επενδύσεις στη χώρα. Μια χώρα η οποία δεν έρχονται επενδύσεις, που δεν έρχεται δηλαδή φρέσκο χρήμα, να το πούμε έτσι, είναι καταδικασμένη να πηγαίνει προς τα πίσω και όχι προς τα μπροστά. Καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει μπροστά χωρίς επενδύσεις, ούτε η ανεργία μπορεί να μειωθεί. Τίποτα. Και δυστυχώς αυτή μην τη στιγμή η Ελλάδα. Δεν καταστροφολογούμε. Την αλήθεια λέμε. Και το Γενάρη τα ίδια μας λέγατε, κύριε Μπουτρογιάννη. Αφήστε με, σας άκουσα με περιττή προσοχή. Βεβαίως και ψήφισε. Και το Γενάρη τα ίδια λέγατε και φυσικά είδαμε τα αποδέλυπα. Ο κόσμος φυσικά θέλησε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά έκανε. Ο λαός είναι σοφός, άκουσα από τον κύριο Μουμουτζή πριν. Ήταν και σοφός πάντα, έτσι. Δεν έγινε τώρα.
Γιατί ακούω και λέμε ότι ψηφίζαμε λάθος. Ποιο, γιατί ψηφίζε λάθος ο λαός από το 1974 και μετά? Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν ήταν σοφός τότε? Τη σοφία του λαού δηλαδή την επικαλούμαστε μονάχα όταν κερδίζουμε? Όταν χάνουμε, ο σοφός είναι, ο λαός είναι χαζός, όπως έλεγε ο Λεβέντης μέχρι προχθές, ότι είναι ζώα ο λαός. Αυτό ακριβώς έλεγε. Τώρα που μπήκε στη Βουλή, τα ζώα τι γίνανε? Γίνανε έξυπνοι? Απλά αφήστε κι εσείς να κρυθούν για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που τους έδωσε ο λαός. Μα είμαστε υποχρεωμένοι γι' αυτό και θα στηρίξουμε και όλα τα όποια θετικά γίνουν εκ μέρους τους. Εδώ κύριε, είμαστε για να στηρίξουμε. Το φλερτ που ξεκίνησε όλος παραδόξως αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, επειδή η αρχηγός μας είναι γοητευτική, είναι λογικό να δέχεται προτάσεις. Δεν τις πανήθηκες. Το παράδοξο ήταν το ότι. Το θέμα είναι. Κορυφώθηκε μετά που έκλεισαν οι κάλπες. Λοιπόν, καταρχάς να μιλήσω ότι το σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό. Και εγώ από τη θέση που είμαι εδώ, στα Χανιά για παράδειγμα, δεν μπορώ να δεσμευθώ για τίποτα. Μιλάω σαν καλογερή. Προφανώς. Ποια είναι η αίσθησή μου και τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Έχουμε λοιπόν, ο κόσμος ψήφισε, έτσι, και ψήφισε λοιπόν τα κόμματα αυτά που αυτή τη στιγμή αναλάβουν την διακυβέρνηση της χώρας και κατεβήκανε με το μνημόνιο. Δεν το κρύψανε αυτή τη στιγμή, το φέρανε, το διαπραγματευτήκανε, το περάσαν στη Βουλή με τη στήριξη των υπολείπων κομμάτων όλων των. Του ευρωπαϊκού τόξου, ας πούμε, να το διευρύνω. Και αυτή τη στιγμή κυβερνούμε με αυτά τα δεδομένα. Επομένως, το να χρησιμοποιούμε από το δάχτυλό μας δεν έχει νόημα. Εμείς τι λέμε, ότι. Και πάλι δεν λέω εμείς, λέω εγώ, διότι αύριο μπορεί να πω διαφορετικά πράγματα και να προκύψουν άλλα. Έτσι, κουβεντιάζουν σε κάποια επίπεδα που δεν τα γνωρίζουμε εμείς τοπικά εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό σας ρώτησα τη γνώμη σας για αυτό ακριβώς, που εξελίσσεται. Να πω κάτι. Γνωρίζουμε όλοι ότι το μνημόνιο περιλαμβάνει στόχους. Το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι είναι δικό μας θέμα. Ως τώρα ο καθένας κοιτάζει την ευκολία. Όχι απολύτως. Όχι απολύτως. Σε ένα βαθμό. Εμείς επιλέγαμε. Δηλαδή όλοι με οριζόντια μέτρα, κυρίως προσπρακτικά, όχι μόνο οι τωρινοί και οι προηγούμενοι, θα έλεγα και οι δικές μας κυβερνήσεις, δεν θέλουν να θίξουν τα κακό σχήματα, να μειώσουν τα έξοδα του δημόσιου τομέα και να πειράξουν και τις μεγάλες συντεχνίες των υπαλλήλων. Γενικότερα λοιπόν προτίμησε να αφήσει το ακριβό κράτος να υπάρχει. Κάνουν όμως οριζόντιες περικοπές και αυτονόητα έπεσαν οι μισθοί, οι συντάξεις γενικά. Δεν πήγανε στη λογική να μειώσουν τόσο πολύ τα έξοδα, όσο το να. Ναι, ακριβώς, αλλά να εισπράξουν παραπάνω χρήματα από την αγορά. Και αυτό και η αγορά έχει γονατίσει και έχει στενώσει. Λοιπόν, από εκεί πέρα και κάποιες τάξεις βέβαια ανθρώπων έχουν έρθει σε απόγνωση. Αν λοιπόν συμφωνήσουν με ευρύτερες συνενέσεις πού θα πρέπει να στραφούν για να εξοικονομήσουν τα χρήματα. Χωρίς να φρενάρουν την ανάπτυξη, όπως είπε ο κ. Μητρογιάννη. Δηλαδή, χωρίς ανάπτυξη δεν μπορούμε να μιλήσουμε το τέλμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να παράγεται πλούτος. Μιλάνε όλοι για την περίφημη αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα, του δευτερογενή τομέα. Ο καθένας έχει μια άλλη στο μυαλό του και αλλιώς τη φαντάζεται. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις και γρήγορα. Αναζητήσουν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σαν χώρα και να τα προωθήσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Από την άλλη μεριά, λοιπόν, για να γίνουν αυτά τα πράγματα, εμείς δηλώνουμε παρόν. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι. Σώθηκε η χώρα στο παραπέντε και δεν βρέθηκε στον τρίτο κόσμο να αρμενίζει ξυλάρμενοι. Λοιπόν, και τελικά να έρθουμε οι ίδιοι να κάνουμε αυτό που κάναμε τώρα 4 χρόνια, 5 και να πούμε: παιδιά, έρθει η ώρα τώρα και εμείς να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Κατά τη δική σας άποψη, φτάσουμε. Αυτό πώς μεταφράζεται, σε ενεργή συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα ή σε συμμετοχή στο διάλογο και στήριξη της κυβέρνησης, χωρίς όμως να είστε μέρος αυτής? Κοιτάξτε, δεν θέλω να δεσμεύσω κανέναν. Μπορεί να ξεκινήσω. Λέω κατά τη δική σας άποψη, ποιο θα ήταν το ιδανικό σχήμα. Προφανώς και δεν δεσμεύω. Εγώ θα ήθελα να δοθεί ένα σήμα ότι ενεργά συμβάλλουμε αυτή τη στιγμή στο να φύγει η χώρα, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, να φύγει από το μνημόνιο και να ξεμπλέξουμε επιτέλους. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να πάμε να το φέρουμε και στην επόμενη γενιά αυτή τη στιγμή. Το έχουμε φορτωθεί ήδη πολλαπλάσιο διάστημα από ό,τι άλλες χώρες οι οποίες κατάφεραν και βγήκαν. Εμείς με τις γνωστές μας παθογένειες το κουβαλάμε. Πολύ περισσότερο, είναι χρήμα να το περάσουμε και στην επόμενη γενιά, δηλαδή. Είναι έλεος. Τελευταία ερώτηση, όσο πιο σύντομα μπορείτε. Θεωρείτε ασταθή τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αν έλεος έχει με τα τωρινά δεδομένα? Να σας πω. 155 βουλευτές είναι μια σταθερή κυβέρνηση. Μπορεί να περάσει ό,τι μέτρο θέλει. Οι βουλευτές αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογούνται να αλλακίσουν, να το πω ξεκάθαρα. Εγώ μιλάω για ευρύτερη στήριξη για να φαίνεται πράγματι ότι υπάρχει. Μια συνολική έτσι, θέληση. Όχι για την κοινοβουλευτική. Να βγουν. Αλλά οι βουλευτές όταν βγήκαν και κατεβήκαν με το κόμμα τους και εκλεγήκαν αυτή τη στιγμή, ξέρουν ακριβώς θα αντιμετωπίσουν. Δεν δικαιούνται να κάνουν αυτό που έκαναν οι 32 ή του
πώς το λέει, ποια ήταν αυτή η πλατφόρμα, αριστερή πλατφόρμα του Λαφαζάνη και τα λοιπά. Αυτό μάλιστα. Τελειώσαμε, δεν γινόταν το πει κανείς. Κύριε Μουτζή, πέρα από το αριθμητικό του ζητήματος, δηλαδή τους 155, υπάρχει και το θέμα των ιδεολογικών διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα σε εσάς και τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην προηγούμενη περίοδο της συγκυβέρνησης υπήρχε ο συνδετικός κρίκος που ήταν ισχυρότατος και άφθαρτος της αντιμνημονιακής γραμμής. Τώρα που αυτός ο κρίκος έχει πάψει να υφίσταται, δεν φοβάστε ότι μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια οι διαφορές σας? Και θα το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Αναφερθήκατε πριν στη θητεία του Πάνου Καμένου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μεταξύ άλλων, άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας βάσης είτε του ΝΑΤΟ είτε αμερικανικής βάσης στην Κάρπαθο. Και μόνο η φημολογία αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, το μέτωπο ήταν και παραμένει αραγές, διότι δεν είναι... εντάξει, ο όρος που χρησιμοποιήθηκε τότε είναι αντιμνημονιακό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πατριωτικό μέτωπο. Είναι λιγότερο και... πατριώτες το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, το ποτάμι? Κοιτάξτε, το πόσο πατριώτης είναι ο καθένας μπορεί να κριθεί και από τους άλλους, μπορεί να κριθεί και από τον ίδιο. Εάν αυτή τη στιγμή, και ήθελα να το πω αυτό, μου δίνετε την ευκαιρία με το ερώτημά σας, για την επόμενη μέρα, για το μείζον ζήτημα που νομίζω έχει γίνει κατανοητό και από τον κόσμο, είναι η εξυγίανση και του κράτους και των πολιτικών φορέων. Μάλιστα έγιναν κάποιες νήξεις και από τον κύριο Σχοινοκλοκάκη, αναφερόμενο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο συνδέεται με όλες αυτές τις παθογένειες που γνωρίζουμε, μην τα επαναλαμβάνουμε, και το οποίο κάποια στιγμή προφίλουν οι ίδιοι πολιτικοί φορείς. Δεν είπα αυτό, κύριε Μουμουτζή, συγγνώμη για την παρέμβαση. Δεν είπα αυτό, εσείς το μεταφράζετε έτσι. Εντάξει, εγώ το μεταφράζω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι νομίζω το μεταφράζουν και οι περισσότεροι τηλεθεατές μας. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν που αφορά την εξυγίαση των πολιτικών φορέων. Αφορά, εγώ θα πρόσθετα, και των κοινωνικών φορέων. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για την καθημερινή διαφθορά. Μιλάμε για το φακελάκι, ας πούμε. Δεν μπορούν οι ιατρικοί σύλλογοι να το ελέγξουν το φαινόμενο? Ή μιλάμε, ξέρω εγώ, για την αυθαίρετη δόμηση? Δεν μπορεί τα κατατόπους παραρτήματα του τεχνικού μελητηρίου να το ελέγξουν το φαινόμενο? Πόσες άδειες άσεις επαγγέλματος, αυτά τα επαγγέλματα τα οποία κινούνται γύρω από οι δικηγορικοί σύλλογοι? Δηλαδή κάπου θα πρέπει και οι ευθύνες. Θεωρείτε? Το κλείνω. Κάπου θα πρέπει και οι ευθύνες να κατανέμονται. ΠΑΣΟΚ, ποτάμι και Νέα Δημοκρατία θα είναι βαρύδια σε έναν τέτοιο αγώνα? Εγώ νομίζω ότι εάν γίνει αυτή η προσπάθεια εξυγίανσης, ειλικρινής προσπάθεια από όλους, θα βρεθούν τρόποι συγκλήσεων. Αλλά εφόσον κάποιοι χώροι, αν μου επιτρέπετε, έχουν αυτό το στίγμα, και αυτό είναι και ένα ζητούμενο για την επόμενη μέρα, γι' αυτό το αναφέρω. Δηλαδή δεν μπορεί, εγκλήματα που δεν τιμωρούνται επαναλαμβάνονται. Η χώρα, το μεγάλο της πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα οικονομικό καταρχήν, είναι πρόβλημα ηθικό και πολιτικό. Πάντως εσχάτως και κυρίως μετά τη σημερινή συνάντηση του Πάνου Καμένου με τον Αλέξη Τσίπρα, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν εντοπίζουν αυτές τις παθογένειες στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε κάποια πρόσωπα. Ενώ ότι εξαιρούν το ΠΑΣΟΚ. Εννοείται ότι. Αλλά δεν εξαιρέσατε το ποτάμι, δεν εξαιρέσατε. Και δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτό είναι τυχαίο την ώρα που υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Κοιτάξτε, στα εγκλήματα δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Αυτά τα λένε άλλοι χώροι. Τα εγκλήματα πρέπει να προσωποποιούνται και να τιμωρούνται. Αυτό συνεπάγεται ότι είστε το ίδιο ανοιχτός τώρα... και θετικός σε συνεργασία και με τα άλλα δύο κόμματα. Εγώ σας είπα, το έχει πει και ο Πάνος ο Καμένος και δεν το είπε μόνο αυτές τις μέρες, το είπε και προεκλογικά, ότι εφόσον οι πολιτικοί χώροι, δεν το είπε με τα λόγια που σας λέω, τα λέω όπως τα έχω καταλάβει εγώ, ότι εφόσον επιτύχουν την εσωτερική τους εξυγίανση, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό για συνεργασίες. Αλλά είπε και κάτι ο κύριος Καλογερίς. Εφόσον μείνετε 155, φοβάστε ότι θα έχετε πρόβλημα? Νομίζω για να αυτό το είπε και ο κύριος Καλογερίς και έχει δίκιο. Τετραετία. Εφόσον το 155 είναι απόλυτη πλειοψηφία μέσα στο κοινοβούλιο, δεν τίθεται θέμα σταθερότητας της κυβερνήσεως. Αυτό είναι βέβαιο. Έρχονται οι εφαρμοστικοί. Και να σας πω και κάτι άλλο, επιτρέψτε μου. Επειδή τα περί οικουμενικής κυβερνήσεως προέρχονται από συγκεκριμένους κύκλους, είναι αυτοί οι κύκλοι οι οποίοι δεν θέλουν να υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Μα έτσι καταργείται η δημοκρατία. Είναι αναγκαίο μέσα στο πολιτικό σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως υπάρχει η συμπολίτευση, να υπάρχει και αντιπολίτευση. Τα είδαμε και τα καλά της περιόδου Παπαδήμου που είχε καταργηθεί η αντιπολίτευση. Αυτό είναι εξόγως αντιδημοκρατικό και δεν θα πρέπει
να το λέμε έτσι εύκολα. Δηλαδή, φαντάζεστε αυτή τη στιγμή να υπήρχε αυτό που λένε η οικουμενική κυβέρνηση και από την άλλη η Χρυσή Αυγή αντιπολίτευση. Αυτό θα είναι θετικό, νομίζετε, για το πολιτικό μας σύστημα? Εγώ νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα έχει πολλά να κερδίσει εάν πραγματικά επιτύχουμε όλοι, ο καθένας στο μέτρο που του αναλογεί, την εξυγίανση, αρχίσουμε να λειτουργούμε δημοκρατικά, αρχίσει να λειτουργεί και η Βουλή ως κοινοβούλιο και όχι ως χώρος απλής διεκπεραίωσης αποφάσεων που παίρνονται αλλού. Μάλιστα. Και για να κλείσω, για την επόμενη μέρα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αν έχω ένα λεπτό μόνο να το θίξω, υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Δεν υπάρχουν μόνο κίνδυνοι, αλλά υπάρχουν και μεγάλες ευκαιρίες στα εθνικά μας ζητήματα. Και εκεί, μια που αναφερθήκατε για τη θητεία του Πάνου του Καμένου στο Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας, νομίζω ότι υπήρξε ένα πάρα πολύ καλό προηγούμενο συνεργασίας με τον Νίκο τον Κοντζιά από το Υπουργείο Εξωτερικών και πάρα πολλές επιτυχίες, τις οποίες δεν θα πρέπει να τις ξεχνούμε. Σας θυμίζω ότι μια πρώτη μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης τότε το Φεβρουάριο ήταν ότι κατάφερε αποτελεσματικά και χωρίς να κινήσει ολόκληρες αρμάδες να βάλει στη θέση της την Τουρκία όταν πήγε να αμφισβητήσει την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και να... Θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε και μεγαλύτερα προβλήματα. Και νομίζω τώρα ότι θα τα καταφέρουμε. Και ζητήματα, ναι, στα οποία έχετε σαφή διαφορά στις απόψεις σας, όπως είναι το μεταναστευτικό. Αλλά να ακούσουμε και τον κύριο Φουρναράκη. Τι το σχόλιο του. Πω, ακριβώς. Σε σχέση καταρχήν, πώς αισθάνεστε εσείς σαν ποτάμι που βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες να έχουν ξεκινήσει μια κουβέντα φιλολογική προς το παρόν για σχηματισμό κυβέρνησης με τη συμμετοχή περισσότερων κομμάτων ή τέλος πάντων για την έναρξη κάποιας συνεργασίας και με το ΠΑΣΟΚ, και το ποτάμι δεν συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση? Οφείλεται στα χαμηλά ποσοστά του, οφείλεται σε κάτι άλλο? Ναι. Πριν φτάσω στο να πω για μας, θα σας πω το εξής. Να κάνω μια γενική παρατήρηση ότι θεωρώ ότι το αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε έναν πανίσχυρο Τσίπρα. Ο Τσίπρας λοιπόν αυτή τη στιγμή, ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι ο πιο ισχυρός πολιτικός παράγων στη χώρα. Αυτή του λοιπόν τη δύναμη, την πολιτική, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και για το καλό και για το κακό. Άρα εγώ εύχομαι πραγματικά και το ποτάμι εύχεται συνολικά να τη χρησιμοποιήσει για το καλό. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι το εξής. Υπάρχει μια ουσιαστική πολιτική διαφορά εδώ και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πιστεύουν ότι μια κυβέρνηση των 155 βουλευτών, δηλαδή μια κυβέρνηση του 53% στη Βουλή και του 39% στην κοινωνία, είναι ικανή για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη. 51% πιστεύουμε, μπράβο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η χώρα εδώ που βρίσκεται χρειάζεται μια πλειοψηφική κυβέρνηση του 51% στην κοινωνία. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια ουσιαστική πολιτική διαφορά. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι το εξής. Το ποτάμι δεν θα συμμετέχει στην κυβέρνηση. Και δεν θα συμμετέχει στην κυβέρνηση γιατί ήταν ξεκάθαρο προεκλογικά ότι είπαμε ότι θέλουμε να συμμετέχουμε στην κυβέρνηση από τη στιγμή που μπορούμε να καθορίσουμε τις εξελίξεις. Με 11 βουλευτές δεν μπορείς να καθορίσεις τις εξελίξεις. Ο λαός δεν μας ψήφισε σε αυτή τη φάση για να καθορίσουμε τις εξελίξεις. Δηλαδή, ακόμα ο λαός μας ψήφισε για να είμαστε στην αντιπολίτευση. Ακόμα και αν σας απευθυνθεί πρόσκληση που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο για συμμετοχή στην κυβέρνηση, θα αρνηθείτε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μια υποθετική ερώτηση, αλλά θέλω, δεν υπεκφεύγω, θα σας πω το εξής. Φάνηκε ο κύριος Τσίπρας και το Γενάρη και προεκλογικά και χθες με ποιους θέλει να κυβερνήσει. Δεν είναι στο DNA ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του κυρίου Τσίπα προσωπικά το θέμα των συνεργασιών με χώρους οι οποίοι έχουν μια διαφορετική αντίληψη για τη λειτουργία του κράτους. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που έχει, είναι οι δύο αρχηγοί, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κρατισμός, κυβέρνηση για τα συμφέροντα των ημετέρων, εναγκαλισμός με την εξουσία. Αυτό έδειξαν οι προηγούμενοι 7 μήνες. Ελπίζω να μπει και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Δεν είναι εμείς. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Αυτό τώρα είναι μια ερώτηση η οποία δεν έχει να κάνει με εμάς. Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα αποφασίσει εάν θέλει να συμμετέχει σε μια διαπροσπάθεια. Από την άλλη, βάση... έχετε άποψη για το πώς θα είναι η ιδανική κυβέρνηση. Οπότε είναι και θεμητό να σας ρωτάω συγκριτικά ποια κυβέρνηση θα θεωρείτε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματική για τον τόπο. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συν ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι έτσι, δεν είναι άθροισμα η πολιτική. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχουν προγραμματικές συμφωνίες. Εμάς είναι συνολικά διαφορετική η άποψή μας για τη λειτουργία του κυβερνητικού σχήματος. Μην ξεχνάτε ότι πριν τις εκλογές αυτή ήταν πρωτοτυπία πολιτική
Εμείς καταθέσαμε 20 ονόματα, δίνοντας 20 ονόματα με 20 λύσεις. Εμείς είπαμε με ποιους θέλουμε να κυβερνήσουμε. Και μάλιστα προκαλέσαμε Πολάκης και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία να πούνε με ποιους θα κυβερνήσουν. Δεν το πράξανε. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν είναι ακόμα έτοιμος για τέτοιες ριζοσπαστικές απόψεις. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το ποτάμι θα είναι μια χρήσιμη δύναμη και στην επόμενη Βουλή, όπως ήταν και στην προηγούμενη. Θα είμαστε στο χώρο της αντιπολίτευσης, της κριτικής με γιώτα αντιπολίτευσης. Αυτές τα νομοσχέδια τα οποία θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού θα τα στηρίξουμε, αλλά φυσικά θα είμαστε απέναντι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την παραβίαση, αν θέλετε, των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού και την κακή διεκπεραίωση του μνημονίου. Ωραία, κύριε Φορναρέκη, σας ευχαριστώ. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.